Α, κάτι θέλει να μας πει η Έλενα. Έλα, Έλενα, με το ωραίο μακιγιάζ σήμερα. Με το? Ωραίο μακιγιάζ. Αχ, κορίτσι μου εσύ. Και όποιος λέει για το κορίτσι μου, τον φάω, που με προσέχει και με αγαπάει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη συνάντηση του Τριαντάφυλλου που έγινε το Σάββατο. Πήγε λοιπόν στα Μελίσια, στο σπίτι της Μίνας, της αδερφής του Σάκη, όπου εκεί ήταν και η μαμά και ο μπαμπάς του Σάκη, η κυρία Βάσο και ο κύριος Τέλιος. Το Περιστέρι δεν μένει ο Σάκης. Περιστέρι, αλλά η αδερφή του Μίνα μένει στα Μελίσια. Λοιπόν, έχω το μενού τι φάγανε, έχω τι είπαν οι γονείς. Θα σας πω εδώ βλέπω και τον κύριο Μίδα που πάει να μπει στο σπίτι του Κατσούλη. Τι να κάνει, να, η μαμά του Σάκη, παιδιά, όπως βλέπετε τον εδώ κύριο πέρα. Μίδα, α, τον Τριαντάφυλλο. Μεγάλη αγκαλιά τον Τριαντάφυλλο. Να σας πω ότι με το που τον πήρε αγκαλιά, μπήκανε μέσα, του είπε ότι το σπίτι της θα είναι πάντα. Και εμείς ήμασταν εκεί, υπέροχο. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ, Έλενα, θέλω να το δούμε. Προεδράρα μας. Τι κάνεις, είσαι καλά. Ήρθες να δεις την οικογένεια του Σάκη, αδελφοί και γονείς, σωστά. Πού με βρίσκεις, φίλε, πραγματικά, πες μου, όχι. Όποιος αγαπάει, βρίσκει και εμείς αγαπάμε. Ήρθες να δεις την οικογένεια. Σας αγαπώ και εγώ. Ήρθα να δω την οικογένεια του αδελφού μου, είναι αδελφός μου. Αυτό. Όλα τα άλλα θα τα πούμε εν καιρό, αδελφέ μου. Έχετε επικοινωνήσει να σας ρωτήσουν τι γίνεται με τον Σάκη, τη Μαριαλένα. Ευχαριστώ. Και όρμα ότι πολύ καλό ο Αλέξης, ο φίλος σου, έχει πρόταση για μπάτσελορ. Το έχει, πιστεύεις. Τι λες. Με το Λιβάνι είχες ξαναμιλήσει από τη στιγμή που γύρισες. Το ραντεβού με τον επιχειρηματία ήταν για τη Λύση Βαρδί ή κάτι μόνο σου. Πού είσαι και... Έλα ρε κορίτσι μου, έλα. Έλα μωρέ. Έλα μωρέ, μη κλαις. Πάμε, θα σου πω τι είπα αδελφός. Είναι αδελφός μου. Ηρέμησε, πάμε, ηρέμησε. Θα μας πείτε δύο λόγια κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας ρώτησε η μαμά του Σάκη που είναι και δίπλα σας και είναι και πανέμορφη. Τίποτα. Είναι πανέμορφη. Ήρθα να δω την οικογένεια του Σάκη, του αδελφού μου. Μόνο αυτό, παιδιά. Τον αγαπώ το Σάκη, είναι αδελφός μου. Αυτό είναι. Σε ρώτησε αν ήρθαν κοντά τα παιδιά του Σάκη στη Μαριαλένα. Αν έγιναν κανένα ζευγάρι. Σας αγαπώ. Όλα καλά. Άμα θέλει. Σας αγαπώ, φιλιά. Θα σου πει φιλιά. Θα είσαι και κουμπάρος και στο γάμο όταν το καλό τα παιδιά έρθουν. Σε ρώτησε αν είναι ξανά μαζί. Παιδιά. Η οικογένεια έχει μιλήσει με τον Λιβάνι. Ευχαριστώ. Η μη μου που ήμουν δίπλα σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που λέγεται Σάκης Κατσούλης, το λατρεύω. Το λατρεύω. Για πάντα θα είναι στην καρδιά μου, για πάντα θα είναι αδελφός μου. Όποια στιγμή με ζητήσει, θα είμαι δίπλα του. Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα νέο μέλος της οικογένειάς μου. Είναι αδελφός του γιού μου. Ήρθε από τον Άγιο Δομήνικο να μου φέρει μία αγκαλιά, ένα φιλί από το παιδί μου. Αυτά και μόνο. Βλέπουμε να κρίζετε, είστε πολύ συγκινημένοι. Τι σας είπε, τι σας μεταφέρει. Είναι πάρα πολύ καλά αυτό, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τριαντάφυλλος είναι παιδί μου πια. Σας είπα να έσπηξε το ζευγάρι ξανά ο Σάκης με την Μαριαλένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα το είχατε ετοιμάσει και τραπέζι του Τριαντάφυλλου. Στο Χούλιο. Πάγαμε μαζί. Τη σπεσιαλιτέ το παστίτσιο μαθαίναμε. Φυσικά. Και το φαγητό τη μαμά του. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένετε το Σάκη να γυρίσει. Μόλις έρθει ο γιος. Θα είναι μια έκπληξη και για εκείνον. Το περιμένετε να κυρίσει νικητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τους πιο δυνατούς παίκτες στο παιχνίδι, ο Σάκης. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Έχει πάρει πολύ αγάπη ευχαριστώ από τον πολύ. Κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Βλέπουμε πρώτη φορά και τη μαμά του Σάκη Κατσούλη και όπως είπε ο Γρηγόρης μου λέει σήμερα η εκπομπή δεν υπάρχει. Παίζουμε διαστημικά είναι πράγματα. Είναι άλλο level, έχουμε περάσει σε άλλη πίστα. Λοιπόν, ήμασταν λοιπόν απ' έξω. Φάγα τα παιδιά, περιμένω. Εμείς ήμασταν πρόσχε. Μετά ήταν και ο Αντένα, εμείς ήμασταν και στην είσοδο. Δύο ώρες περίμενε ο Κεραμίδας. Ο Κεραμίδας ο καταπληκτικός και μπράβο σε όλη την ομάδα που έκανε, μπήκε ο Τριαντάφυλλος και συνάντησε για πρώτη φορά τη μαμά του Σάκη Κατσούλη. Και να πούμε τη συγκεκριμένη γυναίκα και η οικογένειά του. Θέλω να το πω αυτό με σεβασμό. Δεν έχει μπλεχτεί σε κατηνιές, δηλαδή να το πω. Ούτε έχουν απαντήσει, ούτε έχουν δώσει συνεντεύξεις, ούτε έχουν πει για τον ένα και τον άλλον. Έχουν κρατήσει ένα επίπεδο. Που θα μπορούσαν, γιατί έχουν προκληθεί με κάποιο τρόπο για να απαντήσουν. Λοιπόν, οι λεπτομέρειες είναι. Καταρχήν, όταν πήγαμε στην αρχή εμείς, βγήκε η αδερφή του Σάκη, η Μίνα, και έβγαλε παιδιά ό,τι προσφέρανε στον Τριαντάφυλλο, προσφέρανε και στο συνεργείο και στο Σπύρο μας και στον καμπεραμάν μας, παραγγείλανε και καφέ για μας. Ένα. Μπράβο, φάγανε καπαμά, το ροδίτικο φαγητό που το έκανε η μαμά του, το έψαξε του Σάκη.
Παστίτσιο μπριζόλες με πατάτες και από γλυκό γαλακτομπούρεκο, σοκολατόπιτα και σοκολατό. Και τι κέικ. Ούτε συγνώμη. Στα προεδρικά γεύματα δεν κάνω. Κάτσε τώρα, υπάρχει ενημέρωση. Όντως, παιδιά, να ξέρετε, η μαμά του Σάκη του είπε: το σπίτι μου είναι ανοιχτό πάντα για σένα. Όποιο πρόβλημα και να έχεις, εγώ θα είμαι εδώ για σένα. Να πω κάτι για τον Τριαντάφυλλο, γιατί συναντηθήκαμε και μου τα είπε. Ένα από τα πολλά που μου είπε είναι ότι ο Σάκης είναι καταπληκτικό παιδί. Και το σημαντικότερο, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό, ότι ο Σάκης είναι τρελά καψούρης με τη Μαριαλένα. Αυτά πες. Και όχι η Μαριαλένα με τον Σάκη. Και του είπα ότι εγώ που είμαι τηλεθεατής και παρακολουθώ, έχω εντελώς αντίθετη άποψη από αυτό. Μου λέει η πραγματικότητα και αυτό που ζούσα όλο το διάστημα εγώ εκεί, ήταν ότι ο Σάκης τη λατρεύει, τη θέλει, είναι η Μαριαλένα, είναι το κορίτσι του, είναι η γυναίκα της ζωής. Άρα δεν είναι ψεύτικος ο δεσμός και στημένος που λέει ο Μπόγκο. Τίποτα δεν είναι στημένο από τηλεόραση. Σου λέω τι μου είπε. Εδώ θα μας πει σιγά σιγά ότι ήταν ψεύτικος και ο δεσμός του παπά με την Αλήσια. Εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και μου είχε πει ότι θα την κάνει αυτή τη συνάντηση, γιατί πραγματικά τον θεωρεί το Σάκη αδερφό του. Ό,τι και να του έλεγα εγώ για αυτά που έχουμε παρακολουθήσει, δεν δεχόταν τίποτα η γνώμη του. Για το συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί για άλλα συμφώνησε μαζί μου, για το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν αλλάζει. Πάντως να πούμε ότι μπράβο στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος πήγε στη μητέρα του Σάκη, βέβαια, να την ενημερώσει πως είναι το παιδί της, τι γίνεται κτλ. Έκατσε μαζί της. Αυτό ήταν όμορφο από την πλευρά. Ανθρώπινο, πολύ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι γονείς παιδιά πάντα ανησυχούν, ειδικά όπου ο άλλος είναι τώρα τόσο σημαντικό. Μα δεν άκουσες τι είπε, ήρθε και να μου φέρει μια από το παιδί. Πειρά. Έχει δεχτεί αρκετά πειρά ο Σάκης, κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Να σας πω και κάτι άλλο, Κατερίνα μου. Βεβαίως. Μετά ο Τριαντάφυλλος πήγε και στο σπίτι της Μαριαλένας, αλλά πώς καταλαβαίνετε δεν μας άφησε. Το ρωτούσαμε, γιατί δεν μας έλεγε. Γιατί η μαμά της Μαριαλένας υπέροχη. Να πω όμως κάνει προξενιό, για την ελευθερία Ελευθερίου που πήγε στο σπίτι της Μαριαλένας και ανέβασε και μία φωτογραφία με την οικογένεια, όπως βλέπετε εδώ. Ή ο αδελφός. Ο αδελφός νομίζω είναι. Ο αδερφός, η αδερφή και η μαμά. Να πούμε λοιπόν ότι πήγε στο σπίτι. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει φεύγοντας. Είχε ζητήσει η Μαριαλένα όταν ευκαιρίσει να πάει να ηρεμήσει, να μιλήσει στους γονείς της, να πει ότι είναι καλά το παιδί της. Και αυτό και έγινε ακριβώς. Την περιμένανε, γευματίσανε και εκείνη. Φάγανε, την υποδεχτήκαν με ανοιχτές αγκάλες. Και τους είπε και όλες τις λεπτομέρειες. Εκεί, μουσακά. Εκεί, ναι. Εκεί δεν έφτασα, παιδιά, ακόμα. Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Δεν έχουν ξυπνήσει ο κόσμος. Άργησε λίγο η Ελευθερίου να πάει. Ένα μήνα μετά πήγε εδώ που τα λέμε. Ναι, άργησε να πάει. Εντάξει, άργησε να πάει. Κοπέλα. Μήπως έπρεπε να βρει το λιβάνι πρώτα. Πώς σου φάνηκε η επίσκεψη του Τριαντάφυλλου? Μου κάνει εντύπωση ο ρεπόρταρ σας. Ο Σπύρος, ναι, Σπύρος. Ο οποίος έχει αποφασίσει ο Τριαντάφυλλος, και εγώ είμαι με τον Τριαντάφυλλο, να μην μιλήσει. Ναι. Έχει μέτρο στις... Δεν πότε... μπορεί να μιλήσει πριν βγει στις εκπομπές του Sky. Τώρα ο Τριαντάφυλλος μπορεί τα πάντα. Άστο. Με μέτρο το αντιμετωπίζει και με ωριμότητα. Πολύ. Άκουσε, ναι, με, σωστά, λέω. Σωστά. Ξέρω τι λέω, ξέρεις. Δεν μιλάω στον βροντό. Όχι, όχι, το λοιπόν, ξέρω το πρώτο. Ναι. Λοιπόν, και έχει αποφασίσει αυτό. Έχει λοιπόν ο ρεπόρτερ μια σειρά ερωτήσεις. Όταν βλέπει αρνητικό τον Τριαντάφυλλο να αναπτύξει τα θέματα και την ώρα που έχει ανοίξει και η πόρτα, του ρίχνει απανωτές ερωτήσεις, η μία άσχετη με την άλλη. Δηλαδή, θα γίνει αυτό εκεί. Πες μου για τη σχέση των δύο παιδιών. Θα μιλήσεις στον τραγουδιστή τον άλλο στην αδεία. Δηλαδή, του ρίχνει τρεις-τέσσερις ερωτήσεις, οι οποίες μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση. Είναι κουφές. Και είναι η προσπάθεια μήπως σε κάποια κάτι αρπάξει. Κάτι αρπάξει. Εμένα αυτό τηλεοπτικά με έκανε και χαμογέλασε. Και γέλασε. Είναι εξαιρετικός. Και το χειμώνα είναι ακόμα καλύτερο γιατί έχει και ένα φανταστικό κασκόλ. Το καλοκαίρι αυτό τίσερ. Το έχει βάλει τώρα σε περίπτωση. Γλυκούλη σας, Σπύρος. Λοιπόν.